Φαντάζεσαι ότι η σημερινή απόφαση όχι μόνο δεν θίγει συντάξεις, αντιθέτως, με την ελάφρυνση της εξυπηρέτησης των τόκων από του χρόνου, διευκολύνεται η άσκηση της κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής. Των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλάζουν τα επίπεδα ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ό,τι πιο θετικό μπορεί να συμβεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, της απασχόλησης, της καταπολέμησης ανεργίας, δηλαδή της στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Ακούσαμε αυτά, έτσι. Τα ακούσαμε, να τα θυμόμαστε. Δεν θα θυγούν σε τίποτα οι μισθοί και οι συντάξεις από την απόφαση. Όπως επίσης ότι είναι καλό το κόψιμο, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης. Αυτές τις δηλώσεις, φίλες και φίλοι, του Γιώργου Παπανδρέου, καλό είναι που τις ακούσαμε σήμερα. Θα τις ακούμε πολλές φορές. Δυστυχώς νομίζω ότι θα το απαιτήσουν οι περιστάσεις στο μέλλον. Πολλές φορές θα τις ξανακούσουμε. Πολλές φορές. Τόσες πολλές που θα τις μάθουμε απ' έξω. Το λεφτά υπάρχουν, δεν είναι τίποτα. Εδώ ακούσαμε τι μας λένε σήμερα. Παρεπιπτόντως, θα ακούσουμε τι έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου λίγους μήνες πριν, πολύ λίγους μήνες πριν, όντας ακόμα υπουργός οικονομικών. Κάνουμε το πρόγραμμα. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Απομειωνόταν η περιουσία των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων. Θα είχαμε προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, άρα στην πραγματική οικονομία. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε, και αυτό δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Αυτή είναι η εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Καλή σου μέρα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα. Είναι εντυπωσιακό το τι έλεγαν και το τι λένε. Είναι εντυπωσιακές οι κολοτούμπες. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα αλλάζουν τις ερμηνείες τους. Βασιζόμενοι πού? Στο ότι ο κόσμος δεν θυμάται. Ο κόσμος ξεχνάει. Όχι, ο λαός ξεχνάει. Βασίζονται στα κατοχικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου εξασφαλίζουν το ότι υπάρχει διάχυση της μνήμης. Δεν θυμούνται δηλαδή. Πριν μερικούς μήνες, τι μας έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι, που σήμερα μας λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Καταρχήν, να πούμε δύο νούμερα για να ξεκαθαρίσουμε το αν μειώνεται το χρέος ή όχι. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίως δεν μας λένε τις λεπτομέρειες. Πόσα, από πού, πώς κόβονται κτλ. Πετάξανε κάποια νούμερα ατάκτως ερημένα στην ανακοίνωση. Στην επίσημη ανακοίνωση, γιατί αυτό συνέβη. Πετάξανε απλά κάποια, ώστε οι κερδοσκόποι σήμερα στις αγορές να καθαρίσουν. Να καθαρίσουν ό,τι μπορούν να κερδοσκοπήσουν, διότι τις επόμενες μέρες θα δείτε τι θα συμβεί και στις χρηματαγορές εσωτερικές και τις παγκόσμιες. Λοιπόν, ζούμε σε κάτι μέρες μεσοπροθέσμου. Την επόμενη μέρα, άνοιγμα στο χρηματιστήριο. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγες. Πολύ απλά. Λένε ότι με την περικοπή του 50% κούρεμα θα απομειωθεί το ελληνικό χρέος κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ωραία. Και θα μας δώσουν αυτοί δάνειο 130. Ναι. Ναι, τα οποία θα πάει μόνο στην εξυπηρέτηση των προηγούμενων. Όχι, δάνειο. Άλλο λέω, το προσέχεις. Ναι, το προσέχω, αυξάνεται το. Άρα λοιπόν μιλάμε για αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 30 δισεκατομμύρια. Ναι. Και αυτοί οι κερατάδες και όλοι αυτοί που μιλούν στο όνομά τους και χρήνουν, μιλάνε για απομείωση του ελληνικού χρέους. Ναι. Δηλαδή τους δέρνεις. Μόνο από αυτό σημαίνει. Χώρια να εξετάσουμε τους όρους και τα λοιπά, θα δείτε ότι η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η πραγματικότητα είναι ότι δημόσιο χρέος αυξάνεται δραματικά. Προσθέτουν 30 δισεκατομμύρια επιπλέον στο ήδη υπάρχον δημόσιο χρέος. Δεν απομειώνουν σημαντικά τα τοκοχρεολύσια. Μόλις στο 25-28% υπολογίζεται η απομείωση των τοκοχρεολύσεων. Δηλαδή, αν υπολογίζουμε ότι πληρώνουμε γύρω στα 60-70 δισεκατομμύρια τοκοχρεολύσια κάθε χρόνο, πηγαίνουν περίπου στα 50. Ναι. Και το ερώτημα είναι. Μου το εξηγεί λίγο αυτό, συγγνώμη. Γιατί δεν μειώνονται στο μισό για τα τοκοχρεολύσια? Γιατί δεν είναι στο μισό.
Δεν είναι η μείωση. Δεν πάει. Από τα 360 δισεκατομμύρια που είναι το χρέος σήμερα, δεν πάει στα 180. Γιατί δεν πάει στα 180, γιατί... αφού μας λένε 50%. Ναι, γιατί προφανώς δεν θα είναι σε όλο. Όχι, βέβαια, ναι, γιατί εξαιρούνται ομόλογα τα οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους οργανισμούς, συν το δάνειο που μας έχουν δώσει και εξαιρείται, ναι, και μια σειρά άλλα πράγματα. Και έτσι πάει στα 100. Δεν μας λένε, βέβαια, ποια είναι αυτά τα 100. Μάλιστα. Έτσι, θα μας πούνε ευθέτω χρόνο μέχρι το Δεκέμβρη του 2011. Αν υπάρχει ελληνική οικονομία, Ελλάδα και ελληνικός λαός, να το ξέρουμε. Γιατί στην πραγματικότητα η συμφωνία αυτή είναι μια τυχάρπαστη ανακοίνωση που επιτρέπει δύο πράγματα. Πρώτον, να επιβληθεί η άμεση επιτροπή θεσμικά πλέον στη χώρα, το οποίο δεν το αρνείται και ο φερόμενος ως πρωθυπουργός της χώρας. Όχι, δεν το αρνείται καθόλου. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι να προχωρήσουν ταχύτατα νέα μέτρα και η εκποίηση της χώρας. Αυτό είναι που τους νοιάζει. Να μπει σε διαδικασία εκποίησης της χώρας. Αυτοί πιστεύουν ότι η συγκράτηση των αγορών και της επιδείνωσης κρίσης θα προέλθει από την εκποίηση της Ελλάδας. Θα δημιουργήσει προσδοκίες κέρδους της αγοράς στις διεθνείς αγορές και αυτή η προσδοκία κέρδους θα συγκρατήσει την κερδοσκοπία σε βάρος της Ιταλίας και της Γαλλίας. Ναι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ή θα αντισταθμίσει, αν θέλετε, αυτή την κερδοσκοπία. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι τόσο όμορφος όσο η κυρία Μέρκελ. Και τόσο έξυπνος όσο ο κύριος Σαρκοζή. Λοιπόν, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση. Θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες τη δραματική επιδείνωση παγκόσμιας οικονομίας και των αγορών που θα τρέχουν όλοι οι επενδυτές να πετάνε τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια τους της Ευρωζώνης και θα δείτε εντυπωσιακά νούμερα. Θα δούμε πολύ σύντομα και την υποτίμηση της Γαλλίας αλλά και περισσότερη πίεση προς την Ιταλία. Φυσικά για την Ελλάδα την έχουν προγράψει, δεν το συζητάμε. Έτσι. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να τους στείλουμε στον αγύριστο όλους αυτούς. Λοιπόν, και να πάρουμε τη δίχη στα χέρια μας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Από εμάς εξαρτάται από εδώ και μπρος. Να ξέρετε μόνο ότι αυτή η συμφωνία είναι στον αέρα. Δεν έχει καμία δυνατότητα εφαρμογής εκτός και αν την αποδεχτούμε εμείς ως λαός. Ναι. Δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο να την επιβάλλουν. Κανένα άλλο τρόπο. Η κυβέρνηση αυτή είναι στον αέρα. Οι δηλώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνουν τον ίδιο τον πανικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέει, αν είναι με την ίδια συνταγή, δεν μας αρέσει. Τι εννοείς με την ίδια συνταγή, ρε φίλε? Δηλαδή, το γεγονός ότι προστίθονται 30 δισεκατομμύρια καθαρό χρέος στη χώρα, το περνά στον ντουκού. Και ότι εκχωρείται η εθνική κυριαρχία που μας το έδωσε χθες ξαφνικά. Άλλο αυτό. Όσο για την αριστερά, δεν το συζητάμε, εντάξει. Κοίταξε, όλοι περιμένουν να δουν τις λεπτομέρειες πριν τοποθετηθούν. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε πάντως τέτοιες. Εντάξει, σήμερα το πρωί, ας πούμε, σε διάφορα ραδιόφωνα που με καλέσαν και έκανα παρεμβάσεις, άκουγα τον εκπρόσωπο του εκπροσώπου του ΚΚΕ, οι οποίοι λέγανε, ας πούμε, δεν μας ενδιαφέρει, το θέμα είναι, λέει, από την ίδια πολιτική, με αναδιάθρωση χωρίς αναδιάθρωση, το ίδιο ζήτημα είναι, τα βάρη περνάνε στο λαό. Το ίδιο πράγμα είναι με το να ξεπουληθεί ολόκληρη η χώρα, με το να μην πουληθεί. Δηλαδή, έχουμε χαζέψει τελείως. ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΝ, δηλαδή κατά βάση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εντάξει. Λοιπόν, ο ΣΥΝ, ας πούμε, τι έχει? Έχει χαζέψει. Έχει κυριολεκτικά χαζέψει. Δεν λέει στοιχειωδώς αυτό που λέει όλος ο κόσμος σήμερα, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη έχει γερμανικά απόλυτα γερμανικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της αποφάσης θεσινής. Περνάει πλέον πλήρως. Δεν είμαστε ούτε καν τυπικά Ευρωζώνη. Είμαστε γερμανική ζώνη. Σωστά. Ξεκάθαρα. Με κολαούζο το Σαρκοζάκο από πίσω. Ούτε καν η Γαλλία δεν μπορεί να αντισταθεί αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Στη δύναμη των γερμανικών όπλων, να το πούμε έτσι. Και από εκεί πέρα θα δούμε και επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Θα δεις τις επόμενες μέρες τη επιδείνωση που θα υπάρχει. Και το ερώτημα εμείς, γιατί εμείς πρέπει να αποτελούμε το εξυλαστήριο τράγου? Γιατί πρέπει να βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο ελέφαντες που συγκρούονται? Το μυρμήγι ανάμεσα στους δύο, και βεβαίως καταλαβαίνετε ποια θα είναι η τύχη του. Γιατί δεν τους στείλουμε στον αγύριστο, ώστε να μπορούμε να ανατάξουμε την οικονομία? Μόνοι μας, ρε παιδιά, αν χρειαστεί. Μόνοι μας, δεν εννοώ σε αποκοπή ή σε αυτάρκεια ή σε απομονωτισμό. Όχι. Αλλά να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη σχέση μας μόνοι μας. Ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφασίζουμε εμείς. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφασίζουμε εμείς. Όχι σε ποια ένωση θα είμαστε. Ακόμη να αποφασίζουμε μόνοι για τα δικά μας πράγματα. Εδώ είχαμε τον φερόμενο ως πρωθυπουργό,
Δώσε μας λίγο δηλώσεις. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, αυτό φερόμενο ως πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τώρα πλέον είναι πολύ καλή αυτή η απόφαση, διότι το βάρος περνάει στις τράπεζες και φαίνεται από τους πολίτες. Ναι. Μα αν είναι να περάσουμε στις τράπεζες το βάρος, γιατί δεν πάμε σε μονομερή διαγραφή χρέους. Που είναι ξεκάθαρο το πέρασμα του βάρους στο τραπεζικό σύστημα. Και που εκεί να δισελάφρυνση των πολιτών. Μπράβο. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά βεβαίως οι δηλώσεις του αυτού του τύπου. Αυτού του τύπου, ρε παιδί μου, που φέρεται ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, ας πούμε, μόνο οι Ευρωπαίοι το θεωρούν πρωθυπουργό, βέβαια. Ο ελληνικός λαός τον έχει ξαποστείλει εδώ και καιρό. Λοιπόν, τις άκουσες δήλωση στο εξωτερικό. Τι, ναι. Εμείς είμαστε πολύ αυτό και πρέπει να δούμε η Ένωση, η Ευρωπαϊκή. Και... χαίστηκε για τη χώρα του. Κυριολεκτικά χαίστηκε και για τη χώρα του. Λοιπόν, από εκεί πέρα να θυμίσουμε γιατί ξεχνάμε. Τι δηλώναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Για μια συμφωνία σαν κι αυτή. Λοιπόν, παίρνουμε. Μπίνις Μάγκη, 20 Ιουλίου 2011. Ο Λορέντζο Μπίνις Μάγκη ήταν το εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γερμανική εφημερίδα, συνέδευξη στη γερμανική εφημερίδα Die Welt. Θα ήταν καταστροφή μια αναδιάθρωση κάθε μορφής, είτε ήπια είτε σκληρή. Δηλαδή είτε με μικρό κούρεμα, είτε με μεγάλο κούρεμα. Προσέξτε, 20 Ιουλίου, παραμονές της 21ης Ιουλίου του 2011. Ναι. Τέτοιου είδους εξελίξεις θα καθιστούσαν κάθε μορφής αναδιάθρωση, επανέλαβε. Τελικά ακριβότερη για τους φορολογούμενους σε σύγκριση με ένα νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα. Όσο αφορά τη λειτουργία και το ρόλο των ευρωπαϊκών μηχανισμών που έχουν συσταθεί για την αντιμετώπιση κρίσης, ο Σμάγκη τάχθηκε εκ νέου υπέρ μεγαλύτερης ευελιξίας του EFSF. Μάλιστα. Μπίνι Σμάγκη. Πάμε παρακάτω. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέλος εκτελεστικού συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιούγκεν Σταρκ. Ναι. Ήταν ένας και από τους υποψήφιους διαδόχους, ναι, του κυρίου Τρισέ. Η αναδιάθρωση θα φέρει την απόλυτη καταστροφή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. 23 Τετάρτου 2011. Μάλιστα. Μάλιστα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια αναδιάθρωση του χρέους κράτους μέλους θα μπορούσε να επισκιάσει τις επιπτώσεις από τη χρεοκοπία της Lehman Brothers. Το 2008 το κράχ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Όλι Ρεν, το θυμάστε τον κύριο αυτόν. Ο Καλοκουράγιος. Μπράβο. Λοιπόν, 12 Πέμπτου 2011, καταστροφή η αναδιάθρωση. Απολύτως αντιρεαλιστικό σενάριο που η εφαρμογή του θα προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες Ευρωζώνης, χαρακτήρισε το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Πέμπτου κτλ. Ο κοινοτικός επίτρεπος Όλι Ρεν, αυτός που ζητοκραυγάζει τώρα. Ναι, ζητοκραυγάζει. Εντάξει. Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση χωρών όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ο Επίτροπος υποστήριξε ότι όλοι όσοι υποστηρίζουν την αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους αγνοούν τις ολέθριες επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια αναδιάθρωση τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την Ευρώπη γενικότερα. Λοιπόν, Ντερούζ, τον ξέρουμε τον κύριο Ντερούζ. Ο κύριος Ντερούζ, λοιπόν, είναι ο επικεφαλής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικας που έρχεται μαζί με τον κύριο του Πολ Τόμσεν και κάνει τον έλεγχο. Δήλωση 28 Απριλίου 2011. Μια αναδιάθρωση του χρέους θα ήταν καταστροφή. Την εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους θα είχε καταστροφικές συνέπειες, χωρίς παράλληλα να μειώσει την πίεση που υφίσταται η Ελλάδα, διαπιστώνει σε συνέντευξή του στη βελγική ολλανδόφωνη εφημερίδα The Tide ο επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλιμάκιο της Τρόικας, Σερβάς Ντερούζ. Λοιπόν. Άρα όλοι έλεγαν ότι είναι καταστροφικό κάτι τέτοιο. Πάμε παρακάτω. Τον είπαμε τον Μάγκη. Ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε δηλώσεις του υπογράμμισε 11 Μαΐου, βεβαίως το επανέλαβε αυτό και την προηγούμενη Κυριακή, ότι ένα haircut στην αξία των ομολόγων ισοδυναμεί με καταστροφή. Ο Έβαλντ Νοβόντνι, επικεφαλής Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας, ένας από τους αρχιτέκτονες
όπως φέρεται, της σχετικής συμφωνίας σήμερα, δήλωνε πάλι σε 11 Μαΐου ότι πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναδιάθρωση με haircut, με κούρεμα δηλαδή, θα είχε αμέσως μαζικές συνέπειες για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και συνολικά για το τραπεζικό σύστημα. Το μόνο που θα έκανε θα ήταν να ενισχύσει την κρίση. Προβόπουλος. Τι λες? Λοιπόν, 18 Απριλίου 2011, Προβόπουλος. Καταστροφή η αναδιάθρωση. Καταστροφική χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη αναδιάθρωση του χρέους ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Οι προβλέψεις του για το ύψος ανεργίας και την ύφεση για το μέλλον των τραπεζών σε τέτοιες συνθήκες θα ήταν πραγματικά ισοπεδωτικές. Τι λες? Τη χαιρέτησε την απόφαση ο κ. Προβόπουλος? Δεν έχει βγει ακόμη να μιλήσει, θα τη χαιρετήσει όμως, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, Απόστολος Ταμβακάκης. Ναι. Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Ναι. Σε ομιλία του στα Γιάννενα. Αυτές οι συζητήσεις περί αναδιάθρωσης, ναι, δεν κάνουν καλό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας ώστε να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους για δημοσιονομική προσαρμογή και μεταρρύθμιση της οικονομίας της χώρας. Μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Η αναδιάθρωση με οποιοδήποτε κούρεμα συνεπάγεται καταστροφή. Μάλιστα. Τράπεζα της Ελλάδος για όλων των στελεχών. Δημήτρης Κουσελάς. Ναι. Αναδιάθρωση του χρέους θα οδηγήσει σε καταστροφή. 16 Τρίτου 2011. Μάλιστα. Περιοδικό Επίκαιρα. Μάλιστα. Συνέντευξη. Αποκλείεται το ενδεχόμενο αναδιάθρωση του χρέους. Μέχρι σήμερα, απαντάει ο κύριος Κουσελάς, καταφέραμε να διαψεύσουμε όσους προδίκασαν ή και πόνταραν στην χρεοκοπία. Οι θεωρητικά εύκολες λύσεις πτώχευσης της χώρας αποσιωπούν πως αυτή θα οδηγούσε σε χρόνια απομόνωσης, εφιάλτη διαρκείας κτλ. Σε αυτήν την κρίσιμη χρονική στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα και την πορεία της προοπτικής Ευρώπης, οφείλουν όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Κάτσε να δούμε. Και λέει ότι στην πραγματικότητα σε οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβολείς σχεδίο αναδιάθρωση με κούρεμα θα οδηγηθούμε σε ολοκληρωτική καταστροφή. Τόσο η Ευρωζώνη όσο και η Ελλάδα. Να δούμε τώρα τι θα πει. Θα το ψηφίσει μάλλον, ε. Ε, βέβαια. Εντολές εκτελούν οι άνθρωποι. Λοιπόν. Το ανακοινωθεί. Τι λοιπόν, θα κάνω? Ο κύριος Γιούγκερ. Πρέπει να μου τα καθίσεις όλα αυτά να δούμε τι θα δηλώνουν τώρα. Ναι. Ο κύριος Γιούγκερ, 12 Μαΐου 2011. Ναι. Καταστροφή η ενδεχόμενη αναδιάθρωση της Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, άσκησε σήμερα από τη γερμανική πόλη Mainz πίεση στους Ευρωπαίους πολιτικούς υπευθύνους να λάβουν γρήγορα την απόφαση για διαδοχή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, λέει. Κάτσα να το βρω ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να συζητούμε για μια αναδιάθρωση, επειδή οι συζητήσεις και μόνο για αυτό το θέμα καταφέρουν από μόνος τους να αυξάνουν τους κινδύνους και να μας οδηγούν στην καταστροφή. Οι συζητήσεις, φανταστείτε και υπογραφές. Στουρνάρας. Μάλιστα. Καταστροφή η αναδιάθρωση για τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 27 Τετάρτου 2011. Ιωβέ. Νόια. Εκτελεστική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αναδιάθρωση του ελληνικού χρέους θα ήταν καταστροφή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και βέβαια δήλωνε τότε στη Λεφικάγο, το κάνουμε γαλλικό, ναι, δεν υπάρχει plan B. Δηλαδή μόνο το μνημόνιο, ναι, και τα μέτρα, ναι, δεν υπάρχει plan B. Ναι. Λοιπόν, για τον Πίνι Μάγκη τα είπαμε, ο κύριος Τουρνάρας τον είπαμε, ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, σε συνέντευξη στη Λεφικαρό 16 Νοεμβρίου 2010 λέει, ο δημοσιογράφος το ρωτάει, η αναδιάθρωση του χρέους η οποία θεωρείται αναπόφευκτη από ορισμένους, δεν θα μπορούσε να είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας? Παπανδρέου. Θα πεις τώρα τι θα πει ο Παπανδρέου, τι έλεγε τότε? Ναι. Γιατί είμαστε πάλι το Παπανδρέου. Το 3. Το σενάριο αυτό αποκλείεται. Θα ήταν μια καταστροφή για τους Έλληνες πολίτες με δεδομένες τις θυσίες που έχουν αποδεχτεί. Θα ήταν μια καταστροφή για την εμπιστοσύνη τους έναντι της Ευρώπης και του ευρώ. Θα κλονιζόταν η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην Ευρώπη και το ευρώ. Συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε ήδη διαψεύσει όσους υποστήριζαν ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να βάλει τάξη δημοσιονομικά της. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Λοιπόν. Όλοι. Η μελέτη. Ναι. Συλλήβδιν έλεγαν ότι η αναδιάρθρωση είναι καταστροφή. Η επίσημη θέση βεβαίως, αυτό το διάβασε και εσύ χθες, στις 11 έκτου
του Πασόκ, 11 Ιουνίου του 2010 του Πασόκ περί της αναδιάθρωσης, λέει ότι η αναδιάθρωση του, του χρέους οδηγεί αναγκαστικά σε κατάσταση τύπου Αργεντινής. Ναι, που δεν μπορεί να είναι ανοιχτή η κατάσταση ούτε για μια μέρα. Ακούστε τι λέει συμπέρασμα. Η αναδιάθρωση του χρέους καταλήγει σε επιβάρυνση μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό τους, του διακανονιζόμενου χρέους. Μάλιστα. Αλήθεια, απόλυτη. Μας χρεώνουν 130 για να μας κόψουν 100. Οι επιπτώσεις στο εθνικό οικονομικό σύστημα είναι άμεσες και συμπεριλαμβάνουν μεγάλη κρίση ρευστότητας και χρεοκοπία τραπεζών. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Οι επιπτώσεις στο διεθνές οικονομικό σύστημα εγείρουν τεράστιες πολιτικές πιέσεις για ικανοποίηση των πιστωτών. Οι πιέσεις αυτές αφορούν τόσο την πολιτική διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό του χρέους, όσο και τις άμεσες διεθνείς οικονομικές συναλλαγές στις χώρες. Δηλαδή, θα επιδεινωθεί οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, ειδικά στο ζήτημα του διεθνούς εμπορίου κτλ. Η χώρα τίθεται σε θυσμενή θέση στο πλαίσιο των διεθνών πολιτικών και οικονομικών της σχέσεων. Η χώρα ουσιαστικά εξοβελίζεται από τις διεθνείς αγορές. Η θέση του Πασόκ είναι αυτή επίσημα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά θα κλείσουμε με το τι λέει ο κύριος Παπανδρέου σήμερα για το κούρεμα. Και έτσι θα πάμε στο Γιάννη Σμυρλάκη. Με την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλάζουν τα επίπεδα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ό,τι πιο θετικό μπορεί να συμβεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, της απασχόλησης, της καταπολέμησης ανεργίας, δηλαδή της στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Ραδιο Νέος 98,9, εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Συνεχίζουμε. Αυτά όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη, κύριε Καζάκη. Αυτά που έλεγαν οι ίδιοι ως καταστροφή, σήμερα τα πανηγυρίζουν ως μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, βγαίνουν λίγο σεμνά, λέει, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, όμως μια θετικότατη εξέλιξη που θα ελαφρύνει τον Έλληνα πολίτη κτλ. Γεγονός είναι, ας κρατήσουμε έτσι δύο χοντροκομμένα στοιχεία, είναι ότι μας κόβουν 100 δισεκατομμύρια και μας δανείζουν 130. Mm-hmm. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραία ελάφρυση του χρέους. Και γεγονός είναι επίσης ότι το 2020 με αυτό το νέο σχέδιο θα έχουμε χρέος επί του ΑΕΠ στο 120%. Γιατί με πορδέσεις Μέρκελ, πώς ακριβώς θα επιτευχθεί αυτό? Έτσι, βάσει βέβαια αξιωμάτων που δεν ξέρουμε ακόμα ή που δέχονται που... Μα τώρα σου βαρολογείς, είναι δυνατόν να σου προσθέτουν 30 δισεκατομμύρια στο χρέος αυτόματα, δηλαδή με την εφαρμογή της απόφασης? Τα 360 γίνονται 390 δισεκατομμύρια και θα πέσουν αυτά στο 120 το 2020. Ναι. Δηλαδή ψάχνουν για χάπατα. Χάπατα, πρώτη φορά. Ηλίθιους. Ναι. Τους βρήκανε μάλλον. Τα βρήκανε τα χάπατα. 2020. Σαν τα στελέχη των κομμάτων, ας πούμε. Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό το ότι αυτό πλέον το λένε σαν επιτυχία? Παιδιά, είναι επιτυχία. Το 2020 θα έχουμε 120%, θα έχει πέσει, λέει. Ακόμα και να το δεχτούμε ως δεδομένο. Άρα, όλα τζάμπα για να έρθουμε στην κατάσταση του 9. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που παρουσιάζουν ως επιτυχία. Πώς το ερμηνεύουν ως επιτυχία, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον έχουμε μπει σε μια νέα εποχή. Σε αυτό έχει δίκιο απόλυτα και ο Πρωθυπουργός. Ο φερόμενος. Ναι, ως Πρωθυπουργός. Ο οποίος, από ό,τι μάθαμε, θα κάνει διάγγελμα στο λαό του. 8 η ώρα. Ναι. Ωραία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, να συγκεντρωθεί εκεί μια μάζα κόσμου να του εξηγήσει. Και μια προεκλογική, μια ανοιχτή συγκέντρωση να κάνει το Πασόκ. Θα είναι, δεν μπορεί να προσεγγίσει το Μέγαρο Μαξίμου και τον ειδικό χώρο όπου περιβάλλεται από 1,5 μέτρο ατσάλι, μέσα από το οποίο θα κάνει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας. Αλλιώς, γιατί δεν θα μπορούσε να βγει σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε, να κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση, μια ανοιχτή ομιλία. Αφού ο λαός εδώ το κραυγάζει και έχουμε κερδίσει και τα λοιπά, τι φοβάται? Θα τα φάνει οι τραπεζίτες τώρα επιτέλους ο λαός. Είναι το σοσιαλιστικό στίγμα αυτό, ότι ελαφρύνουμε το βάρος από το λαό και το μεταθέτουμε στους τραπεζίτες. Εγώ να πω πολύ απλά. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον το έγκλημα επί αισχά της προδοσίας γίνεται διαρκές και πρέπει να ξεκαθαρίσουν, το έχω πει και από αυτήν την άποψη και άλλη φορά, ότι και τα κόμματα τα οποία δεν έχουν
ψηφίσει μεν το μνημόνιο, αλλά δεν έχουν σηκώσει το ζήτημα αυτό και δεν έχουν προβεί σε διάλυση Βουλής, είναι συνένοχοι σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι νομικά, ούτε με ενδιαφέρει. Είναι συνένοχοι συνείδηση του λαού σε αυτό το έγκλημα που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Συνένοχοι. Με εξαίρεση πολύ συγκεκριμένες, μεμονωμένες περιπτώσεις βουλευτών, όπως ο κύριος Σακοράφα, ο κύριος Λαφαζάνης ή ο κύριος Καμένος, που τέλος πάντων είναι οι μόνοι που έχω ακούσει να σηκώνουν και να παλεύουν το ζήτημα αυτό. Και έβαλες από διαφορετικούς χώρους, γιατί υπάρχουν φωνές σκόρπιες. Αυτές, εγώ αυτούς έχω ακούσει. Βέβαια. Εγώ αυτός έχω ακούσει. Αν αδικό κάποιον, πολύ ευχαρίστως να μου στείλει το όνομά του, τον παραλαμβάνω και εγώ δηλαδή, δεν αυτό. Δεν έχω ακούσει όμως οργανωμένες ηγεσίες να θέτουν και να σηκώνουν το ζήτημα αυτό. Δεν το είδα στις ανακοινώσεις του, γιατί είναι το κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Εξηγούμε. Όχι, θεωρούν ότι δεν είναι το κορυφαίο ζήτημα. Βεβαίως. Το πιστεύω. Να πουλάς το θέμα. Κοιτάξτε, εδώ και πολύ καιρό έχουν πουλήσει τη χώρα έναντι κρατικής επιδότησης. Ναι. Ή ευρωπαϊκής επιδότησης. Διότι αν τους ψάξεις τους μηχανισμούς, θα δεις ότι εμέσως πλήρως σαφώς επιδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω κονδυλίων που συμμετέχουν βιτρίνες ή άλλοι κομματικά στελέχη κτλ. ΜΚΟ, βουλευτών των κομμάτων κτλ. Ένα από αυτά που έχουμε ακούσει και που θα είναι καλό να το θυμόμαστε και να το ξαναθυμηθούμε είναι το τι είχε δηλώσει ο κύριος Σκανδαλίδης στο Μέγκα πριν από λίγους μήνες. Δεν είμαι εύκαιρος τώρα στο πότε ακριβώς, αλλά το θυμόμαστε όλοι, να το ξανακούσουμε. Είναι και επίκαιρο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας ξένος που θα έρθει στο Υπουργείο και θα μου πει αν θα δώσει ή όχι τα λεφτά στους αγρότες. Εσείς αν έρθει ένας επιτρόπος θα παραιτηθείτε. Βεβαίως. Πρέπει, οφείλει μια απάντηση ο κ. Σκανδαλίδης. Εκτός αν κρυφτεί πίσω από το ότι αυτός που ήρθε δεν είναι επίτροπος, είναι σύμβουλος τεχνογνωσίας, διαρκώς βέβαια θα υπάρχει, θα είναι εγκατεστημένος στο Υπουργείο του, απλά θα βαφτιστεί σύμβουλος τεχνογνωσίας. Αυτό είναι το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας της απόφασης. Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη και αν τελικά το κούρεμα επιβαρύνει το χρέος και την ελληνική οικονομία, υπάρχει και το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, η οποία εντάξει τώρα πάει περίπατο. Αποφασίστηκε η μόνιμη επιτροπή στην Ελλάδα, αποφασίστηκε. Ήδη ο επικεφαλής Γκαουλάιτερ, γιατί έμαθα προσφάτως από δημοσιογράφους ότι τον ενοχλεί πάρα πολύ το ότι την έχουμε ονομάσει Γκαουλάιτερ, όχι μόνο εμείς βέβαια. Ναι. Τον ενοχλεί τον κύριο Ράιχενμπαχ. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να ανατηθούν πανό σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αθήνα, όπου να είναι και το Gauleiter στα γερμανικά. Για να το διαβάζει. Για να το διαβάζει, να του πάσουμε τα νεύρα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να κυκλοφορήσει αυτός ο τύπος. Βέβαια, στα υπουργεία δεν μπορούν να πάει, στο βαθμό που τα υπουργεία είναι υποκατάληψη. Οπότε βρίσκεται με τους υπουργούς. Πρόσεχε, η πρώτη επίσκεψη έγινε στον υπουργό υποτιθέμενης προστασίας του πολίτη, δηλαδή τον υπουργό παρακράτους, τον κύριο Παπουτσί. Η πρώτη του επίσκεψη ήταν στο Υπουργείο Ασφάλειας. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως εκεί δεν μπορείς να τελείς υποκατάληψη. Δυστυχώς, οι ένστολοι ακόμη στο Υπουργείο εκεί δεν έχουν τον πατριωτισμό τους ή, αν θέλετε, την ευαισθησία τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καταλάβουν το Υπουργείο. Και να καταλάβουν αυτό το Υπουργείο οφείλει να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, ένστολο και μη, αντί να υπηρετεί τους δοτούς, τους δοσύλλογους και τα αφεντικά τους. Και να τους θυμίσω ότι έχουν ορκιστεί, βγαίνοντας από τη σχολή, ορκίζονταν να φυλά το πίστη στην πατρίδα, στο Σύνταγμα και τους νόμους, όχι στο πολιτικό τους προϊστάμενο. Εδώ κρίνεται το ποιος είναι πατριώτης πραγματικά, με την αγνή αίσθηση πραγματικά που έχει ο απλός λαός, όχι με την θρησκοληπτική πατριδοκάπηλη λογική ορισμένων, οι οποίοι ενώ ψηφίζουν και δέχονται την κατοχή της χώρας, μετά βγαίνουν και ουρλιάζουν εν είδη Γεωργιάδη και άλλων και άλλου συρφετού, και που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν ολοκαύτωμα τους μετανάστες στην Ομόνια. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εδώ κρίνεται το ποιος είναι πατριώτης δημοκράτης σε αυτή τη χώρα. Εκείνη η διαχωριστική γραμμή. Και όχι αριστερός δεξιός. Γιατί δυστυχώς η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν και αριστεροί δοσύλλογοι. Λοιπόν, όποιος δεν θέτει εκεί τη γραμμή, όποιος δεν οικοδομεί πάνω σε αυτή τη γραμμή, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Να τονίσω ότι στο radio9.gr, στο site του σταθμού μας, μπορείτε να μπείτε και στο πρώτο τραπέζι πίστα έχουμε αναρτήσει και τα δύο βίντεο που αναλύουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Εκεί θα ακούσετε τους συνταγματολόγους, γιατί ο Καζάκης το φώναζε ως οικονομολόγος και το έλεγαν εντάξει, αυτό δεν είναι μια άποψη να μας το πούν κανένα συνταγματολόγοι, να μας το πει κανένα συνταγματολόγος. Και όπως έχεις πει και εσύ δημόσια, ευτυχώς που βγήκαν μετά οι συνταγματολόγοι και το αναλύουν παράγραφο προς παράγραφο. Ναι, γιατί με λιδωρούσαν ακόμη και σύντροφοί μου. Και συνάδελφοί σου οικονομολόγοι. Και σύντροφοί μου από την άποψη τη πολιτική,
πούμε, ιδεολογίες. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και μετά να παρουσιάζουμε και την Αθηναϊκή Σύμβαση και το έγγραφο και αυτό το αμετάκλητα για ανεφόρων. Θα ακούσετε και την ερμηνεία, το τι σημαίνει άρθρο προς άρθρο. Δύο βίντεο είναι, δείτε τα και μετά αναρωτηθείτε αν πιστεύετε στα μάτια σας. Αν πιστεύετε αυτό που βλέπετε. Αυτό που βλέπετε, παρεμπιπτόντως, είναι αναρτημένο στο site της Βουλής. Είναι η Δανειακή Σύμβαση περσινή. Τώρα για τη σημερινή, και έκανα αυτή την πάσα, ρε Καζάκη, για να σου πω το εξής. Άκουσα εγώ από δημοσιογράφους, δεν έχει υποθεί επίσημα, περιμένουμε το επίσημο για να φωνάξουμε. Αλλά ας κάνουμε έτσι να ξεκινήσουμε ένα συλλογισμό. Λένε ότι η ελληνική πλευρά πήγε ως αίτημα η νέα Δανειακή Σύμβαση να ορίζει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Και αυτό άκου τώρα. Και αυτό με ποια δικαιολογία. Αυτό δεν είναι έτσι. Έχει υποθεί και στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι επίσημη διαρροή αυτό που βαφτίζουμε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Ότι το λένε αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό γιατί? Γιατί σε περίπτωση που πτωχεύσουμε, οι δανειστές να μην έχουν δικαίωμα να έρθουν να κάνουν πτώχευση κερδίζοντας δικαστικές αποφάσεις, λοιπόν, σε άλλα δικαστήρια. Αφενός ναι, παραδέχονται την παλινοδία της πρώτης Δανειακής Σύμβασης. Παραδέχονται το πόσο παράνομη ήταν η πρώτη Δανειακή Σύμβαση. Βγάζουν στη σέντρα τον Παπακωνσταντίνου. Όχι μόνο, οποιονδήποτε ψήφισε το μνημόνιο. Ναι, αλλά αυτός το υπέγραψε, θα σου πω. Λοιπόν, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ο εφαρμοστικός νόμος της Σύμβασης Δανειακής ήταν το μνημόνιο. Ο νόμος του μνημονίου. Έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό και δεν την γλιτώνουν αυτοί. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερο. Να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του λόμπι των τραπεζιτών που συμφώνησε στο 50%, δηλαδή του IIF, ναι, του κύριου Νταλάρα δηλαδή και του... Δεν μου αφήνει οι 400 μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το λόμπι των τραπεζιτών. Ναι, 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 400 μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες. Μάλιστα. Οι οποίοι βεβαίως μιλάμε για τη ληστοσημωρία του αιώνα, έτσι. Των αιώνων, μάλλον. Αυτοί έχουν ληστέψει. Κάποιοι ληστεύανε πολίτες, άλλοι ληστεύανε τρένα. Άλλοι κράτη. Αυτοί ληστεύουν πλανήτες. Ναι. Ληστεύουν πλανήτες. Είναι σε τέτοια επιφάνεια που μπορεί να ληστεύουν πλανήτες. Λοιπόν, άκουστε. Στην επίσημη ανακοίνωσή τους λέγεται όπως ό,τι λεγόταν και την 21η Ιουλίου. Δηλαδή, ότι η εθελοντική ανταλλαγή θα γίνει με νέα ομόλογα πιστοληπτικής βαθμολογίας ΑΑΑ. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να εκδώσει η Ελλάδα για να είναι στο εθνικό δίκαιο της χώρας ομόλογα ΑΑΑ όταν έχει βαθμολογηθεί σε. Αν έχουν την εγγύηση του IIF. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Δεν υπάρχει. Κανένας τρόπος. Μπαρούφα, λοιπόν, είναι επικοινωνιακή. Ακριβώς. Πρέπει να εκδοθούν από τον EFSF. Ναι. Ο EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκεί που δίνουμε τα 30. Ναι. Το οποίο όμως ήδη τα ομόλογα που εκδίδει προς όφελος της Ιρλανδίας. Για να τα πληρώσει η Ιρλανδία. Ναι. Λοιπόν, είναι στο αγγλικό δίκαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό ας σταματήσουμε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου και προσανατολισμού. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πάρα πολλές. Πάντως, το γεγονός και μόνο ότι αυτό πάνε να υποστηρίξουν, αν επιβεβαιωθεί, αφού είναι επίσημη διαρροή. Έτσι και το πει το βράδυ ο Παπανδρέου. Και μπαρούφα να είναι, όπως τόσες μπαρούφες μας έχουν πει. Κανονικά πρέπει να κινηθεί η εισαγγελική δίωξη. Αμέσως. Την ίδια αμέσως στιγμή. Για τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Ακριβώς. Να πεταχτεί στο καλά των αχρήστων η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θεωρεί ως συνταγματική και να δούμε τι θα πούνε αυτοί οι δικαστές που θεωρήσαν συνταγματικές τις πράξεις του μνημονίου. Ναι. Έτσι. Θα ήθελα πολύ να δω τι θα πούν. Ότι καλώς έγιναν τότε. Ναι, βεβαίως. Και να δω πώς θα στηρίξουν τώρα την αντισταγματικότητα και την εκχώρηση της χώρας ολόκληρης. Με τη νέα Δανειακή που ενδεχόμενα να ετοιμάσουν, εγώ πολύ αμφιβάλλω. Γιατί? Αν θα φέρουν νέα Δανειακή. Μα πώς αλλιώς θα τα πάρουμε αυτά τα 130. Σοβαρολογίες τώρα. Μα το είπανε κιόλας. Θα το περάσουν νύχτα. Α, ότι θα τη φέρουν στη Σαββατοκύριακο. Βουλή. Ναι. Ότι θα τη φέρουν στη Βουλή. Ναι. Πάλι κανένα μνημόνιο θα είναι με πολιτικές παραμέτρες. Θα γίνει το έργο που το έχουμε ξαναδεί. Δανειακή. Όχι, θα περάσουν ένα νόμο όπου αποδεχόμαστε το πλαίσιο λειτουργίας και συμφωνίας αυτό και δίνουμε λευκό στην κυβέρνηση να χειριστεί την ιστορία κτλ. Και θα ψηφίσουν, ναι, τα καρνάβαλα του, με το συνειδησιακό πρόβλημα στη Βουλή. Πολιτικό σχόλιο κι αυτό. Ναι. Τις πολιτικές δεσμεύσεις θα περάσουν από τη Βουλή. Τη Δανειακή Σύμβαση δεν νομίζω πάλι να την πάρουν. Όχι, δεν πρόκειται. Με τίποτα. Τέτοιο πράγμα να βάλουν σε δίκες συνθήκες κιόλας. Γιατί και η νέα Δανειακή Γι' αυτό σύμβαση... εδώ πλέον κρίνεται από το αν θα μείνεις ή όχι στη Βουλή. Το ξαναλέμε, το επιμένουμε, συνεχίζουμε να το λέμε. Προσέξτε, στο η παραμονή σε μια τέτοιο κοινοβούλιο που με μια πλαστή πλειοψηφία τελείως αναντίστοιχη με τον ελληνικό λαό όπως εκφράζεται και διαμορφώνεται στους δρόμους καθημερινά, είναι συνενοχή είτε ψηφίζεις είτε δεν ψηφίζεις.
είναι συνενοχή. Και να μην παρακαλάτε, και να, συγγνώμη, να παρακαλάτε όλοι εσείς που ψηφίζετε, δεν ψηφίζετε, αλλά συμμετέχετε στο έγκλημα, να μην έρθει μια άλλη κατάσταση όπου ο λαός θα βάζει τη σφραγίδα του σε αυτήν, γιατί τότε θα δικαστείτε και θα δικαστείτε επί εσχάτη προδοσία από λαϊκό δικαστήριο. Λαϊκό δικαστήριο εννοώ διευρυμένη σύνθεση, ορκωτό δικαστήριο, το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση πολιτικών και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων επί εσχάτη προδοσία για το τι μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Τότε αυτό που σου λέω τώρα δεν θα είναι απλά ηθικό κατηγορητήριο. Έτσι, καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ, με εξαίρεση τους βουλευτές που σας είπα, γιατί είναι μεμονωμένοι, γιατί και σαν μεμονωμένοι δεν μπορούν να κάνουν ενέργειες τέτοιου τύπου, αυτό πρέπει να τα κάνουν οργανωμένα κόμματα. Μόνο τότε έχει αποτέλεσμα. Τότε θα ήθελα πολύ τις ηγεσίες των κομμάτων, ειδικά των κομμάτων που κατά τα άλλα δεν ψηφίζαν ούτε συμφωνούσαν με τις πολιτικές αυτές, πώς θα απολογηθούν. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη ρητορία που έχει αναπτύξει τις τελευταίες δύο μέρες η Νέα Δημοκρατία περί εθνικής κυριαρχίας. Σηκώνει πάρα πολύ το θέμα. Πες και μια κουβέντα και για τη Δανειακή Σύμβαση που πέρασε. Πέρα από αυτό, εντάξει. Δεν την ψήφισες. Απλά ξέρεις ότι θα προκαλέσει πολύ σοβαρό πρόβλημα άμα το σηκώσει εσύ σαν σημαία και τη μάθει όλος ο κόσμος. Αλλά δεν το σηκώνουν, ούτε η Νέα Δημοκρατία το σηκώνει. Όχι, και με τη δήλωσή της που έκανε σήμερα το πρωί από τη, για τη σημερινή απόφαση, ας πούμε, πάλι το έκανε γαργάρα. Πάλι μια δήλωση για δεν συμφωνούμε σε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, αλλά το ότι εκχωρήθηκε ήδη το σαν να μην συνέβη. Ναι, αλλά και τι θα κάνεις, φίλε μου. Εκχωρήθηκε. Συμφωνήθηκε. Προσυπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό. Προς το παρόν όλοι κρύβονται πίσω από το ότι δεν έχουμε δει ακόμα αναλυτικά την απόφαση. Θα έρθει και η απόφαση. Στο είπα ανοιχτά. Στο είπα ανοιχτά. Τι ακριβώς σημαίνει η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Λέω. Δύο είναι τα ενδεχόμενα, το ξαναλέω. Ή γάτα ή σκύλος με ξένη γλώσσα. Ρίση Καζάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το ότι θα έρθουν οι επίτροποι που θα εγκατασταθούν στα Υπουργεία. Έχουν έρθει οι επίτροποι. Έχουν έρθει. Το ότι θα έχουν μόνιμοι. Θα εγκατασταθούν μόνιμα στα Υπουργεία και η παρέμβασή τους κάθε τόσο θα βγαίνει. Θα βγαίνει σαν διαρροή, θα τη μαθαίνουμε και θα καταλάβουμε ότι αυτοί θα κάνουν κουμάντο. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνουν έτσι τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να ελπίζουν στο μυαλό τους, έστω και πόσο ποσοστό δίνουν πιθανότητων στο να το δεχτεί αυτό ο κόσμος? Δεν καταλαβαίνουν ότι θα εξοργιστεί η κοινωνία, ότι θα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις, ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν, όχι με... Δεν το καταλαβαίνουν τι θα προκαλέσουν στον ελληνικό λαό. Όχι, πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός με την μεγάλη συνεισφορά των ηγεσιών, των συνδικάτων και των υπόλοιπων κομμάτων θα καμφθεί το ηθικό του. Δεν θα καθίσει. Θα σκύψει το γέννημα. Όχι, και εγώ πιστεύω. Μαζί σου είμαι κι εγώ. Μα είναι ανόητο. Απλά σου να λέω σχεδιασμός. Ναι, αλλά δεν είναι ανόητο να το πιστεύεις. Θέλω να πω πού ελπίζουν. Σε ενίσχυση της καταστολής. Βέβαια. Αυτό είναι να το έχεις σίγουρο. Θα ετοιμάσουν. Αυτό που ακούγεται πολύ έντονα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια, αλλά ακούγεται έντονα από χθες το βράδυ μέσω του γερμανικού τύπου κυρίως, αλλά και του ολλανδικού. Ναι. Γράφτηκε και σε κάποια ειδησιογραφικά site και στη Γαλλία. Ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επιτροπή πρώτη και κύρια στις δυνάμεις καταστολής. Δηλαδή θα εγκατασταθούν. Τεχνογνωσία λέγεται γι' αυτό. Τεχνογνωσία, γι' αυτό άλλωστε και έγινε αυτή το τέτα-τέτ παπουτσί Ράχενμπαχ. Μάλιστα. Τεχνογνωσία λέγεται γι' αυτό. Ναι. Και επιπλέον γράφτηκε, βεβαίως δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια ή όχι, ότι η Frontex αλλάζει μέτωπο. Πάει να πει. Που σημαίνει ότι πάβει να φυλάει τα σύνορα και φυλάει τα εσωτερικά σύνορα. Κοιτάζει προς τα μέσα. Ναι. Και μου κάνει και μια εντύπωση το γεγονός ότι αναφέρθηκε ο κ. Παπουτσί στη δήλωσή του ανάμεσα στα πολλά και ποικίλα, ναι, φλιναφήματα των δηλώσεων Παπουτσί. Μετά τη συνάντηση Ράχερμαχ, λέει ότι συζητήσαμε, λέει, για τη Frontex, το μεταναστευτικό, την παροχή ασύλου. Τι δουλειά έχει ο Ράχερμαχ να συζητά για τη Frontex? Τι δουλειά έχει? Έλατε. Εκτός και αν συγκροτούν νέα δύναμη καταστολής μέσα στην Ελλάδα, όπου θα συμμετέχει και η εγχώρια δύναμη καταστολής, γιατί την αστυνομία έτσι τη θέλουν. Θα σταματήσει το αστυνομικό έργο. Ναι, οι Έλληνες αστυνομικοί τα ξέρουν αυτά, λες? Ή μπορούν? Δεν ξέρω. Οφείλουν να τα ξέρουν όμως. Και εδώ κρίνεται. Το είπα ξανά. Και αν δεν τα ξέρουν, θα τα μάθουν. Εγώ, πώς το λένε. Θα τα δουν μπροστά τους. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμη. Θυμάμαι. Ότι στην αποφύτηση των σχολών τους σηκώνουν εκεί το ψηλά το χέρι με τα τρία δάχτυλα, όχι για να μουτζώσουν, αλλά για να ορκιστούν. Ναι. Να ορκιστούν. Για να δούμε πόσοι από αυτούς είναι στο ύψος του όρκου τους. Ναι.
Μετράμε όλα τώρα. Γιατί και οι βουλευτές ορκίζονται, βέβαια. Καλά, οι βουλευτές το πώς βγαίνουν και πού πάνε και τι κάνουν είναι μια άλλη ιστορία. Υποτίθεται ότι απαιτείς κάτι άλλο. Ή θα παίξουν το ρόλο της δύναμης κατοχής σε αυτό το λαό, οπότε θα έχουν την τύχη των δυνάμεων κατοχής, όπως όλες οι δυνάμεις κατοχής σε ολόκληρη την ιστορία, αργά ή γρήγορα, το πλήρωσαν και το πλήρωσαν ακριβά. Έτσι. Ή θα περάσουν στην πλευρά του λαού και θα αποτελέσουν πραγματικά αυτό που οφείλουν να είναι, το ένστολο κομμάτι του λαού. Με το εθνόσυμο. Θα τιμήσουν αυτό το πράγμα ή θα μετατραπούν σε δύναμη κατοχής και οπότε πρέπει να περιμένουν τα χειρότερα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μόνο πριν πάμε έτσι να σου δείξω αυτό, δες εδώ τι προκάλεσε στην ΕΡΤ που πήγες χθες. Είναι το σουπεράκι, είναι η κυρία Στάη στο δελτίο ειδήσεων και λέει κρίσιμες αποφάσεις για το ΠΕΟΣ. Πέταξε ο σουπεράς ο Θεός, ο μάγκας. Προφανώς ήταν λάθος, θα διορθώθηκε, αλλά αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα οι bloggers εδώ τα γράφουν. Αυτά το αποτύπωσαν. Ναι, κάτω από την κυρία Τρέμι, έτσι. Κρίσιμες αποφάσεις για το ΠΕΟΣ έβγαλε χθες η ΝΕΤ Σούπερ, παιδιά από κάτω. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως. Ράδιο 9 στους 98,9, εκπομπή ΑΕ είναι αυτή με τον Μάνο Καγλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Παπανδρέου είναι αυτός για το ότι είναι οι αποφάσεις της Συνόδου, οι χθεσινές, δεν θα επηρεάσουν καθόλου τις συντάξεις. Να το ακούσουμε, μ' αρέσει να το ακούω να το λέει. Μια προφανές ότι η σημερινή απόφαση όχι μόνο δεν θίγει συντάξεις, αντιθέτως, με την ελάφρυνση της εξυπηρέτησης των τόκων από του χρόνου, διευκολύνεται η άσκηση της κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής. Με την μείωση των τόκων από του χρόνου κτλ. Καταρχάς, να ανοίξουμε τις γραμμές. Να πούμε ότι 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, για να συνομιλήσετε ζωντανά στον αέρα με τον Δημήτρη Καζάκη, να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε από τώρα και μέχρι το τέλος εκπομπής. 212-212-4800. Μέχρι να έχουμε τον πρώτο Δημήτρη, καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα μηνύματα που ήρθαν σήμερα. Τώρα μας τα τύπωσαν από το τηλεφωνικό κέντρο και μας τα έδωσαν. Δημήτρη, όλη αυτή το σενάριο που έχουν, που μας λένε ότι το 2020, σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο, φαντάζομαι, έτσι, σενάριο που έχουν δεχτεί στο μυαλό τους, το χρέος μας επί του ΑΕΠ θα είναι στο 120%. Βασίζεται σε μια παραδοχή ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα από το 12, προφανώς. Ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Ναι. Ωραία. Πρωτογενή πλεονάσματα με 35 δισεκατομμύρια που έχουμε το κοχρεωλήσια κάθε. Δεδομένου ότι κόβουμε στο μισό όλο το χρέος. Ναι. Εμείς σε κάνουμε ακόμα πιο αισιόδοξο αξιώμα. Είμαστε πιο μπροστά από αυτούς. Και πολύ πιο large. Ναι, ναι, ναι. Ότι έχετε κάνει λάθος την εκτίμησή σας προς το καλύτερο για την Ελλάδα. Ότι θα κοπούν στο μισό τα τοκοχρεωλήσια και εξυπηρέτηση χρέους. Πρωτογενή πλεονάσματα, πώς θα έχουμε, ρε παιδάκι μου, τώρα? Δηλαδή, 36 δις το χρόνο μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να μειώνουμε σιγά-σιγά το χρέος μας. Και κάνω την απλή αναγωγή ότι είναι 60 με 70, πες 30. Τα προσδοκόμενα έσοδα του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού είναι γύρω στα 53, εισπράττουν συνήθως στα 40-43. Ναι. Πώς θα γίνει? Επειδή λίγο παίζουν με τις λέξεις. Αν έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα πέραν της εξυπηρέτησης χρέους, αν αφήσουμε εκτός από τον υπολογισμό. Και στο έτσι έχουμε... πάντα είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, υπολογίζονται εκτός των τοκοχρεωλήσεων. Εκτός. Ωραία. Άρα σημαίνει ότι έρχεται πολύ αυστηρή λιτότητα τώρα, μιλάμε, για να έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια συνεχώς πρωτογενή πλεονάσματα που συνεχώς θα αυξάνονται. Ναι, μπροστά σε αυτή τη λιτότητα που είχαμε μέχρι τώρα, ναι, η λιτότητα που πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει ισοδύναμη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε σαν. Ή για παράδειγμα, είναι η φτώχεια με την πείνα. Μέχρι τώρα είχαμε φτώχεια, τώρα έρχεται η πείνα. Αυτή είναι η διαφορά της λιτότητας. Ναι. Ωστόσο, ο κύριος Παπανδρέου μας λέει ότι ούτε οι συντάξεις θα θυγούν και το κόψιμο ότι είναι καλό το κούρεμα του χρέους. Αυτές οι δύο δηλώσεις θα τις κρατήσουμε. Βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει τα σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, διότι πάντα ό,τι είπε ήταν. 100%. Να το βάλει στην τράπεζα, α πούμε, όπως λένε και οι Αγγλουσάξονες. Ναι. Και επίσης, οι ίδιοι. Μια τελευταία προβοκατόρικη ερώτηση θα κάνω και μετά θα πάμε στα σοβαρά.
Αυτοί οι άνθρωποι μας έλεγαν το 2010 ότι στο τέλος του 2011 θα ξαναβγούμε στις αγορές και θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα έχουν πέσει έξω καμιά δεκαριά χρόνια. Γιατί λένε ότι τώρα το 20 ίσως να ξαναβγείτε. Ναι, ναι, ναι. Άρα, τώρα το έχουν συμφωνήσει. Έχουν βάλει ένα medium. Ναι. Το στόχο έχουν βάλει. Πρέπει ο Γεωργίου τώρα να κάνει τα αδύνατα. Όχι, όχι. Στη διάρκεια της συνόδου είχαν ένα medium που έκανε σεάνς. Ναι. Με τους ηγέτες της Ευρωζώνης και έτσι βρήκαν ότι το 2020 θα βγούμε σε αγορές. Πάντως, αν κάνεις μια δεκαετία λάθος εκτίμηση στο διετές σου πλάνο, στο δεκαετές σου μπορεί να πέσουν έξω καμιά 30 χρόνια. Τι είναι 30 χρόνια στην αιωνιότητα, παραπάνω. Δηλαδή είσαι και εσύ 30 χρόνια παραπάνω. 30 χρόνια, ας πούμε, στην αιωνιότητα. Τι είναι, σταγόνα στον ωκεανό. Να πούμε στους ακροατές μας ότι αύριο 10 με 12 θα ξεκινήσει η εκπομπή ΑΕ. 10 η ώρα το πρωί, συγγνώμη, θα ξεκινήσει η εκπομπή ΑΕ. 10 η ώρα έκτακτη εκπομπή. Ο Δημήτρης Καζάκης κάνει μια έρευνα στο αρχείο του, μας λέει κάτι διαμάντια που έχει βρει, για να δούμε πώς μπορούμε να παραλληλήσουμε τις εποχές και τις καταστάσεις, ας πούμε. Πού θα μας πας, θα μας ξεκινήσεις από το ΔΟΕ, από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο? Ναι, να μάθουμε λιγάκι πώς ήρθε τότε η Επιτροπία. Ναι. Είχαμε ξανά Επιτροπία στη χώρα. Είχαμε, ναι, δυστυχώς. Δηλαδή είναι κάτι πράγματα, ας πούμε, συμβαίνουν. Δηλαδή είναι. Και εκεί τεχνικός έλεγχος ήρθε. Ήρθε τεχνικός έλεγχος και βέβαια. Εκεί. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, το ΔΟΕ, ναι. Όταν αποφασίστηκε έρημην μας πάλι. Με τη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, όπου συμμετείχαν 6 μεγάλες δυνάμεις, όπου έβαλαν τους ντόπιους δοσύλλογους να τους δώσουν λευκό να συζητήσουν για την Ελλάδα, αποφάσισαν την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Έλεγχου. Επειδή όμως η έννοια έλεγχος πήραζε στα αυτιά των εξεγερμένων Αθηναίων και Ελλήνων, το μετέτρεψαν Διεθνής Οικονομική Επιτροπή. Α, Διεθνής Οικονομική Επιτροπή. ΔΟΕ. Ναι. Α, παραμένει ΔΟΕ, απλά έκαναν τον έλεγχο επιτροπή. Επιτροπή για το έλεγχο. Εντάξει, σου λέει. Κάτσε, όχι και έλεγχο, δεν θα το αντέξουν. Ακριβώς. Όπως και τώρα δεν θα αντέξουν το κατοχή, καλύτερα να το πούμε και σε πολύ. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι ελεγκτές του ΔΟΕ. Είπαν ότι ήρθαν για τεχνική βοήθεια. Για τεχνική βοήθεια. Έτσι ακριβώς. Και φτάσαν στο σημείο να διορίζουν υπαλλήλους, να μετατάσσουν υπαλλήλους, να μεταθέτουν δημόσιους υπαλλήλους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν στο ελληνικό δημόσιο. Το ενδιαφέρον είναι να φέρουμε εφημερίδες εποχής. Θα τις φέρεις, ρε Καζάκη. Ο τάδε προϊστάμενος του τάδε Τελωνίου. Θα τις φέρεις. Δεν μετατάχθηκε ή μετατάχθηκε με βάση απόφαση που πάρθηκε από τη ΔΟΕ. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν από τις 10 ξεκινάμε. Στις 12 θα κάνουμε μια διακοπή για να ακούσουμε και τον Τζίμι Πανούση και την εορταστική εκπομπή που μας ετοιμάζει. Και μετά 12.30 με 2 κανονικά στο ραντεβού μας. Πάμε στον πρώτο μας φίλο, Μανώλη Κοπανάκη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κοπανάκη. Ναι, γεια σας, κύριε Κατλεμάνο. Σας ακούμε. Ακούτε, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Καζάκη. Είναι η εξής. Θα ήταν συζητήσιμη μια πρόταση για να εκδώσουμε εμείς οι πολίτες ένα μεταβατικό εθνικό νόμισμα? Οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοπανάκη. Ναι, αυτό το πράγμα μόνο περιορισμένα μπορεί να. Δεν μπορεί να εκδώσει οποιαδήποτε ομάδα πολιτών, να το πούμε έτσι, δικό της νόμισμα. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην Αργεντινή, συγγνώμη, μόνο για την εσωτερική του τώρα. Προέκαι, ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη διευθέτηση των ανταλλαγών σε μια περιορισμένη αγορά. Ναι. Έτσι. Αλλά και αυτό έπεσε έξω, έτσι. Γιατί τυπώσανε πλαστό, διακινήσανε και τελείωσαν. Πάρα πολύ πλαστογράφη, ναι, πλαστό. Πάντως ήταν μια αντίδραση της κοινωνίας εκεί, μια μέθοδος. Ναι, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Υπάρχει η τράπεζα ανταλλαγών, δηλαδή δημιουργούν μια τράπεζα ανταλλαγών υπηρεσιών, όπου ο ένας ανταλλάσσει υπηρεσίες με τον άλλον ή προϊόντων. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Όλα αυτά όμως είναι αμυντικές μορφές. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι μετά και την τελευταία εκδήλωση, απόφαση, η κατάσταση της Ελλάδας είναι πολύ χειρότερη από την Αργεντινή το 2001. Δηλαδή, δεν έχουμε εύκολα άμυνες τέτοιου τύπου. Στην Αργεντινή, για μια σειρά λόγους και για λόγους ανεπτυγμένης αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφικών προϊόντων και βιομηχανίας, τουλάχιστον σε επίπεδο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, μπορούσε να υπάρχει το υπόβαθρο να γίνει κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον για ένα μακρύ χρονοδιάστημα, περίοδο, να κάνουν τέτοιες αμυντικές. Εδώ ξεπεράστηκε πλέον. Να πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ίδιες εξελίξεις υπερεύησαν τον προβληματισμό που λέγαμε και εμείς πριν μερικές εβδομάδες, που λέγαμε πώς θα αμυνθούμε απέναντι σε αυτήν την ιστορία, στο να οργανωθούμε.
και να τους ρίξουμε. Προέχει το να τους ρίξουμε. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία η κυβέρνηση αυτή να πέσει το ταχύτερο δυνατό και να μην υλοποιηθεί ή να μην περάσει ή να μην δεσμευτεί κανένας άλλος επάνω στη συγκεκριμένη συμφωνία. Διαφορετικά η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που έζησε η Αργεντινή το 2000-2003. Ανδρέας Ευσταθίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ευσταθίου. Καλημέρα. Μια ερώτηση θα να κάνω στον κύριο Καζάκη. Μάλιστα. Ένας πολίτης που δεν έχει τα μέσα να προσφύγει, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μπορεί να αποτανθεί σε κάποιο φορέα που θα ασχοληθεί και με την έκτακτη φορά και με το τέλος ακινήτου και να βρει το δίκιο του? Όχι, τέτοιους φορείς δεν υπάρχει. Μήπως το επάμενο ή ο κύριος Ευσταθίου, αν οργανώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και καταρχήν οι διαδικασίες και το κόστος που έχουν οι προσφυγές στα ευρωπαϊκά όργανα ήταν πολύ περισσότερες. Και βεβαίως, εάν μια φορά τα ελληνικά δικαστήρια δεν πρόκειται να σε δικαιώσουν, δεν πρόκειται να σε δικαιώσουν 10 φορές στα ευρωπαϊκά. Δεν αξίζει καν η προσπάθεια, έτσι? Όχι. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων. Ο συνήγορος του πολίτη δεν νομίζω ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι αλλιώς οι προσφυγές έχουν γίνει στον συνήγορο του πολίτη. Δεν έχω δει καμία κίνηση εκ μέρους του. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευσταθίου. Και εγώ να είστε καλά, χαίρετε. Η δική μας μόνο οργάνωση και αντίσταση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Και αυτό δεν είναι οικονομικό-τεχνικό. Δηλαδή, έχω, πληρώνω ή να δω πώς θα τις καπουλάρω από το να πληρώσω μαζί με 40 δικηγόρους καμιά 800 να με υποστηρίζουν. Όχι, εδώ ρισκάρουμε. Παίρνοντας την πολιτική απόφαση να συγκρουστούμε. Δεν έχει περιθώρια. Αν αφήσουμε αυτό το περιθώριο, τελειώσαμε. Μας έχουν πάρει από κάτω. Δημήτρης Γεωργόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Καλή σας μέρα, Γεωργιόπουλος, Δημήτριος, και χρόνια πολλά στο συνονόματο. Σας ζητώ συγγνώμη και χρόνια σας πολλά για αυτό. Και εσείς επίσης. Και εσάς επίσης. Μία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, σας παρακαλώ. Μιλήσατε στην αρχή της εκπομπής σας για Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και Έλληνες, σχετικά με την αναδιάρθρωση που θα είχε το ελληνικό χρέος και το πόσο καταστροφική θα ήταν αυτή. Ναι. Κατ' ουσίαν οι ίδιοι άνθρωποι, μέσος πλήν σαφώς, είναι αυτοί που έκαναν αυτή την αναδιάρθρωση τελικά για την Ελλάδα. Ακριβώς, ναι, οι ίδιοι. Γιατί όμως έκαναν αυτό? Είναι χαζοί ή τους ξεγέλασε η Μέρκελ θέλοντας να βουλιάξει την Ευρώπη και διαιρώντας τη στα δύο με το ισχυρό ευρώ των Βορείων και το φθηνό των Νοτιών? Το ίδιο ρώτησα και εμείς ευχαριστούμε. Το ίδιο ρώτησα και εγώ τον Καζάκη στο διάλειμμα. Είπα αυτό που συνέβη χθες είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε υπογερμανικό έλεγχο ολόκληρη Ευρωζώνη. Δεν θέλει να τη βουλιάξει η Μέρκελ. Απλά μετατρέπει την Ευρωζώνη στο βαθμό που μπορεί, βεβαίως. Γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι καλοί σχεδιασμοί. Το πόσο θα εφαρμοστούν έχουν να κάνουν με τις αντιθέσεις που συσσωρεύονται στο ίδιο το σύστημα, τις αγορές, και φυσικά δεν έχουν μιλήσει ακόμη οι λαοί. Το σχέδιό τους είναι να μετατρέψουν σε εφεδρική οικονομία της Γερμανίας το σύνολο της Ευρωζώνης. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το ευρώ ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλά θέλουν το ευρώ να μετατραπεί σε γερμανικό μάρκο και το σύνολο της Ευρωζώνης να είναι εφεδρική οικονομία, όπως η Κίνα είναι εφεδρική οικονομία των ΗΠΑ. Και όλοι οι άλλοι αξιωματούχοι απλά τώρα υπάκουσαν στη γερμανική επιβολή. Δηλαδή. Ακριβώς. Παρότι αυτό... ξέρουν ότι είναι καταστροφικές συνέπειες για την Ελλάδα, τώρα λέμε ναι, να την πάρουμε αυτή την απόφαση. Ναι, βεβαίως, την παίρνουν αυτό το πράγμα, γιατί από την άλλη μεριά δεν έχουν και άλλη διέξοδο. Δηλαδή, η άλλη διέξοδος θα ήταν αυτό που υποστηρίζουμε εδώ και καιρό εμείς. Να προχωρήσουν σε μονομερή διαγραφή των χρεών. Και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των άλλων χωρών. Ποιος έχει το ανάστημα από δάφτους να τα βάλει με τους τραπεζίτες? Κανένας. Κανένας. Ναι, αλλά χθες δεν μπορούμε να πούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την απόφαση ως μια νίκη επί των τραπεζιτών, των κυβερνήσεων επί των τραπεζιτών. Τους επέβαλαν το 50%. Συγγνώμη, τι κάνανε αυτοί? Κάτσε, τι νίκη είναι αυτή? Κόψανε 100 δισεκατομμύρια από τα ομόλογα των τραπεζιτών και τους δώσανε 130. Μισό λεπτό. Είναι κυρίως νίκη. Με συγχωρείς, άμα είναι να νικάμε έτσι, και εγώ θέλω. Και εγώ να νικήσω κανέναν. Εντάξει. Με συγχωρείς. Σωστό. Ευγενία Τσάλκα, αν το λέω σωστά, συγγνώμη. Ναι, μάλιστα. Καλή σας μέρα. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που μας ξεστραβώνετε στην κυρία Αλεξία. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι ο άντρας μου είναι από τους απολυμμένους του Ομίλου Ολυμπιακής. Ναι. Και έχει στα χέρια του ένα, όπως σας το διαβάζω, ειδικό ομολογιακό δάνειο. Ναι. Επίσης διάρκειας για εξόφληση υποχρεώσεων ελληνικού δημοσίου. Ναι.
Πόσο κινδυνεύει αυτό το ομολογιακό δάνειο, όπως ονομάζεται? Όσο κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα ομόλογα. Α, είναι στην ίδια κατηγορία. Ακριβώς. Μπορεί να φάνε κούρεμα αυτά που έδωσαν στους υπαλλήλους. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, αλλά μπορεί να μην πληρωθούν ποτέ. Αυτό αφορά συγκεκριμένα την αποζημίωσή του. Ναι, δηλαδή, ναι, αποζημίωση. Τους έδωσαν αποζημίωση με ομόλογα. Με ομόλογα. Αυτά, ναι, θα μπουν στο κούρεμα. Ακριβώς. Δηλαδή, τους υποχρέωσαν. Όχι, αλλά μπορεί να μην πληρωθούν ποτέ. Να βγει η κυβέρνηση και να πει ότι αυτά τα πράγματα διαγράφονται. Κοιτάξτε, τους υποχρέωσαν να πάρουν την καταγγελία σύμβασης, ναι, χωρίς αποζημίωση. Τους θυροκολούσαν σε όσους δεν θέλανε να πάρουν τα χαρτιά αυτά χωρίς κάποια επιταγή, χωρίς χρήματα. Τους θυροκολούσαν οπωσδήποτε στις καταγγελίες συμβάσεως, που από ό,τι ξέρω είναι νομικό αδίκημα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι όντως. Είναι. Λοιπόν, και τους έδωσαν μετά, ύστερα από μεγάλο κόπο και πορείες και τα λοιπά, τους έδωσαν αυτό το ομολογιακό δάνειο. Πω, δεν ήξερα αυτή τη διάσταση, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Όχι, δηλαδή ουσιαστικά η αποζημίωσή τους, ναι, είναι σε ένα χαρτί που ενδέχεται να το χάσουν, αυτό μου λέτε. Ενδέχεται, βεβαίως ενδέχεται να το χάσουν. Γιατί βεβαίως η κυβέρνηση είναι στρατιωτάκι αμήλυτο, ακούνητο και απέναντι στους ξένους ομολογιούχους, αλλά στους ντόπιους, όπως καταλαβαίνετε, τους κάνουν τους τσαμπουκάδες τους. Ακριβώς. Μήπως επαφείται και αυτό στον σύμβουλο τεχνογνωσίας που θα έρθει και τι θα αποφασίσει αυτό? Ναι, βέβαια. Άμα δει ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, κόψε το. Όπως έκοψε 30.000 θέσεις από το ελληνικό δημόσιο. Όπως ζητάει να κόψει άλλες 120.000 στον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Τώρα η άλλη διάσταση του προβλήματος είναι η εξής. Δηλαδή αυτό παράνομα δόθηκε. Ναι. Δηλαδή στη ρίζα του είναι παράνομο αυτό το Βεβαίως. Πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον δόθηκε παράνομα και δεύτερον όσοι έσπασαν αυτό το ομόλογο στις τράπεζες από την αρχή, ναι, ναι, είχαν ένα ρίσκο ας πούμε του 14% στην αρχή, τώρα έχει φτάσει νομίζω 35% που ναι, έχει πάει τράπεζα. Σημαντικά, ναι. 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 Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει άνηση μεταχείριση ας πούμε προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή τους ρίξανε στα ομόλογα, όποιος το έσπασε τον κύριο Ήρθε, έγκαιρα, κέρδισε, ναι, όποιος το έχει ακόμα καίγεται. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση κάθε έννοιας εργατικού δικαίου, με την έννοια ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου και ό,τι συνάρτεται με την αμοιβή του, αποζημιώσει και τα λοιπά, ναι, είναι ιερό πράγμα, δεν πειράζεται. Έτσι, για παράδειγμα, ήμουνα σε ένα πάνελ με τον Γενικό Γραμματέα ή με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολείται με τις τράπεζες που παίρνουν μόνες τους, αφαιρούν από μισθούς, από το μισθολόγιο των υπαλλήλων που κρατούν δόσεις και τα ρέστα, και που το είπε ο ίδιος ότι επειδή ακριβώς είναι ιερό, δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα η τράπεζα. Είχε δίκιο. Απόλυτο. Το γιατί το κάνει το κράτος. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή, τι πιθανότητες έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν ότι αυτό που έγινε ήταν παράνομο. Να διεκδικήσουν τα λεφτά τους. Ακριβώς. Ναι. Να πάρουν με χρήματα αντί για αυτό που δεν θα το πάρουν ποτέ. Νομίζω ότι μια ομαδική προσφυγή θα ήταν μια λύση. Αλλά προσωπικά, με δεδομένη την κατάσταση, μην ελπίζετε και πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζάλκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ο Απόστολος Γιαννακαράς θα είναι ο τελευταίος ακροατής μας για σήμερα, αλλά επειδή τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, παρότι ξεπεράσαμε τον χρόνο, θα τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννακαρά. Ναι, καλημέρα, τι κάνουμε? Πολύ καλά, σας ακούμε. Εγώ θέλω να χαιρετήσω την ελεύθερη φωνή του Μάχου Κλαμάνου, που φιλοξενεί το Δημήτρη Καζάκη, και να του δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι δύσκολο να συμβεί αυτό. Σε μένα βρήκατε να δώσετε συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, σας ακούμε. Ναι, κύριε Γιαννακαρά. Λοιπόν, και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι μέλος του ΕΠΑ. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω για το μεταναστευτικό. Ναι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Θέλω να μου πει κάτι, Δημήτρη, στο Καζάκι. Και μάλιστα, νομίζω ότι δεν μιλάει και το κράτος για τους μετανάστες, γιατί τους περιμένει αυτό που έχουν συμφωνήσει με τη Γερμανία για τις ελεύθερες ζώνες, οικονομικές ζώνες. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Υπάρχει τέτοια διάσταση και ούτε αυτό μου είχε περάσει από το μυαλό. Μα το έχουμε πει ότι με κάτω από καθεστώς μπορεί να φέρει οποιοδήποτε εργατικό δυναμικό θέλει. Ναι, μάλιστα. Αλλά εδώ μην ανησυχείς. Καταρχήν, μην ανησυχείς με το μεταναστευτικό.
Σε λίγο θα είμαστε μετανάστες εμείς. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε, οι γερμανικά, τα γερμανικά εργοστάσια έχουν ανοίξει τις πύλες και περιμένουν. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις όμως και τη γνώμη σου για τη μετανάστευση που τι λέει το ΕΠΑΜ. Για μένα, καταρχήν δεν υπάρχει ενιαία άποψη για το ΕΠΑΜ, διότι υπάρχουν διαφορετικές άποψεις για το ζήτημα αυτό. Θεωρήσαμε ότι δεν είναι ένα από τα προτάγματα αυτής της περίοδου, ώστε να διεκδικήσουμε κοινή στάση ή κοινή θέση γύρω από το ζήτημα αυτό. Υπάρχει μια γενική τοποθέτηση που λέει το εξής, ότι από τη στιγμή που εμείς διεκδικούμε την έξοδο από την Ευρωζώνη, άρα και από το σύστημα που επέβαλε το Δουβλίνο 1 και 2, είναι η απαρχή αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης. Συν το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε την άποψη που δυστυχώς έχουν ορισμένοι ανοιχτών συνόρων. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Η ιδεολογία των ανοιχτών συνόρων ανήκει στο μεγάλο κεφάλαιο και στις τράπεζες. Αυτοί θέλουν ανοιχτά σύνορα για να περνάει η νομαδική εργασία και το κεφάλαιο, τα σύνορα για να εκμεταλλεύονται χώρες. Από εκεί και πέρα, το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το ποια κοινωνία έχεις, με το ποια εξουσία έχεις, με τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί, οπωσδήποτε όμως με όρους καθαρού ανθρωπισμού. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με τσουβάλια, ούτε με επίκους που λένε κάποιοι, ούτε με τέτοια πράγματα. Μιλάμε για μια μεταναστευτική δύναμη τεράστια, η οποία προέρχεται από καταστραμμένες περιοχές του πλανήτη και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με τέτοιους τρόπους, ώστε αφενός να μην βουλιάξει η χώρα, έτσι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο αυτών των ομάδων που έρχονται κατά εκατομμύρια, κυρίως από την Ασία. Τώρα θα έρχεται και από την Ευρώπη, ενδεχομένως και από την Αραβία, διότι αυτό που έγινε στη Λιβύη θα δείτε, θα μεταξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο. Και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το συζητάμε κι εμείς μέσα στο ΕΠΑΜ. Δεν είναι θέμα. Δεν έχουμε κοινή θέση. Δεν θεωρούμε ότι τώρα είναι ένα από τα πορτεύοντα ζητήματα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω κόψει τον ήχο από τον κύριο Γιανακαρά για να καλημερίσω και εσένα, Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε ξεπεράσει πάλι το χρόνο. Μια συγγνώμη ζητώ από τους Γιάννηδες που ακολουθούν. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο. Στις 10 το πρωί δίνουμε εδώ ραντεβού. Εκτάκτως ξεκινάμε στις 10 το πρωί για μια εκπομπή που θα τη βρείτε άκρος ενδιαφέρουσα. Αυτό σας το υπόσχομαι. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο πριν τον Τζίμι Πανούση. Γεια σας.